Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Μπορεί τα ξενοδοχεία στην Ελλάδα να υπόκειται στον δεύτερο υψηλότερο συντελεστή φορολόγηση εισοδημάτων στην Ευρώπη, ωστόσο από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα επιβαρυνθούν και με έναν πρόσθετο φόρο, τον περιβόητο φόρο διαμονής, ο οποίος θα υπολογίζεται ως σταθερό ποσό ανά ημέρα και ανά χρησιμοποιούμενο δωμάτιο, ανάλογα με τον τύπο του καταλήμματος και θα αποδίδεται στη φορολογική διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Παρά την θετική του συμβολή στην οικονομία της χώρας, τα ελληνικά ξενοδοχεία χάνουν διαρκώς μερίδιο ανταγωνιστικότητας λόγω της υψηλής φορολόγησής τους και του αθέμητου ανταγωνισμού. Στην ισχυρή βούληση όλων των εμπλεκομένων στο ελληνικό πρόγραμμα, πως η τρίτη αξιολόγηση θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως το τέλος του έτους, αναφέρθηκε ο Γερούν Ντάισεμπλουμ μετά το τέλος της χθεσινής συνεδρίασης της Ευρωομάδας στο Λουξεμβούργο. Ο πρόεδρος του Eurogroup, μιλώντας προς τους δημοσιογράφους, εξήρεκε τη συμβολή του Wolfgang Schäuble στη διατήρηση της Ευρωζώνης, λέγοντας πως ήταν ο κυρίαρχος στην Ευρωομάδα χάρη στην εμπειρία του, τη σοφία του και την ισχυρή εστίασή του στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Την δυνατότητα δημιουργίας υπαίθριας αγοράς και σε συλλογικότητες πολιτών δίνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας για το υπαίθριο εμπόριο, το οποίο εισάγει το θεσμό των αγορών καταναλωτών. Η διαφορά με τις άλλες αγορές προϊόντων έγκειται στο ότι η συγκεκριμένη αγορά θα μπορεί να οργανώνεται από φορείς πολιτών, από συνεταιρισμούς καταναλωτών, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και συλλογικούς φορείς πολιτών με νομική υπόσταση. Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, το ημερήσιο ανταποδοτικό τέλος προς τους Δήμους θα μπορεί να είναι εκτός από χρηματικό και σε είδος, προκειμένου να διατίθεται στα κοινωνικά πατοπολία των Δήμων για τη στήριξη των ευπαθών κοινωνικά ομάδων. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δείκτη μόνακι μέσα 753,68 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,47%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.